Είναι ζεστό να βλέπεις και πάλι συντρόφους, φίλους, νέα πρόσωπα, νέους αγωνιστές στη γραμμή της αντεπίθεσης και της μάχης με το ΚΚΕ και σήμερα είναι πολύ τέτοιοι εδώ. Θα μου επιτρέπατε, σύντροφοι και συντρόφισσες, επειδή στην σημερινή μας συγκέντρωση έχουν έρθει και άλλοι φίλοι και σύντροφοι από γύρω γειτονιές, να τους θυμίσουμε ότι το ΚΚΕ στην Ηλιούπολη έχει βαθιές ρίζες. Παρότι μία μεσοαστική ή αν θέλετε μικροαστική περιοχή, εδώ το ΚΚΕ ξεκίνησε με παράνομη δουλειά, με αγωνιστές και σηματοδότησε τη φυσιογνωμία της πόλης μας εις περίοδος του Δημήτρη Κιντή, του Δημάρχου Κομμουνιστή, που σήμερα είναι συγκινητικό στο άνοιγμα που έχουμε κάνει μέσα στην πόλη, ότι όλο και πιο πυκνά ακούγεται το όνομά του. Ακούγεται αυτό το ανθρώπινο. Να είχαμε ξανά ανθρώπους αγωνιστές σαν το Κιντή. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει τις ρίζες, τις οποίες πρέπει να ποτίσουμε με αγώνα, με πείσμα, με αυτό το πείσμα των κομμουνιστών, που έτσι κι αλλιώς του μας το δίνει η ιστορία μας, για να προχωρήσουμε. Και μπορούμε, αν θέλετε, πραγματικά στην Ηλιούπολη να κάνουμε αυτό που λέει το σύνθημά μας, την ανατροπή ξανά με το ΚΚΕ. Είναι αλήθεια ακόμη, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι η συζήτηση και η αντιπαράθεση που επιχειρείται όλο το διάστημα της προεκλογικής περίοδου περιστοιχίζεται με μπόλικο μελάνι από προσανατολισμό. Αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι σύντροφοι σε αυτό. Από τα οράματα της αστικής τάξης που μας αραδιάζονται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όμως, ο μεγάλος απών είναι η ζωή των ανθρώπων του Μόχθου, στις πόλεις και τα χωριά της χώρας μας. Και όπου την εμφανίζουν αυτή τη ζωή, παίρνει πάντα τη μορφή των δόσεων και των ψυχίων φτώχειας, όπως καλλιόρα σήμερα με την κυβέρνηση του σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε πάλι το πακέτο των 120 δόσεων στην εφορία, στα ταμεία, στους δήμους. Αλλά από εκεί έχει ξαναπεράσει το λαϊκό νοικοκυριό, η φτωχολογιά και η εργατιά, και δεν τα έχει καταφέρει. Η ζωή του λαού μας, των εργαζόμενων, των ανέργων, των συνταξιούχων της νέας γενιάς, που ρημάχτηκε στη μέγενη της καπιταλιστικής κρίσης, στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μένει και πάλι ως αθέατη πλευρά. Παίγνιο της κάλπικης αντιπαράθεσης που στείνουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και από κοντά όλες οι συμπαραστούντες αστικές δυνάμεις. Προσπάθεια που είναι αλήθεια ότι διαχέεται όχι μόνο στο κεντρικό επίπεδο, αλλά και στις γειτονιές, στους δήμους, με την επιμέλεια των δυνάμεών τους σε τοπικό επίπεδο και επιχειρώντας αυτό να το προσδιορίσουν, διαχωρίζοντας τα λεγόμενα τοπικά προβλήματα από τα μεγάλα προβλήματα της ζωής τους λαούς μας, το γενικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας, που είναι δεμένο, κατά τη γνώμη μας, με το κέριο ερώτημα «Ανάπτυξη για ποιον?». Ερώτημα που δίνει συμπυκνωμένα τα αντιτιθέμενα συμφέροντα λαού και εργαζομένων με τα μονοπόλια και την πλουτοκρατία του τόπου, που κατέχει τα μέσα παραγωγής και γι' αυτό ορίζει και το χαρακτήρα της ανάπτυξης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της, που φέρνουν το λαό μας και τους λαούς της Ευρώπης με την πλάτη στον τοίχο. Παρακολουθώντας, για παράδειγμα, την αντιπαράθεση αυτό το διάστημα στην πόλη μας, τα προβλήματα στα οποία αρέσκονται να εντρυφούν και μάλιστα ρηχά και εξαπαλώνων ήχων οι άλλες δημοτικές παρατάξεις, είναι τα ζητήματα της καθαριότητας, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, ο ηλεκτροφωτισμός στην πόλη,
η συγκοινωνία και φυσικά εδώ η κατεχάκη που κόβει 30 χρόνια τώρα στα δύο την πόλη. Πάνω σε αυτό το τετράπτυχο περίπου, με λίγο φιλοζωία και έξυπνη πόλη, χτίζουν τα οράματά τους οι γείτορες της πόλης. Αν δεν τακτοποιηθούν και δεν μπορεί, θα τα καταφέρουν με ενότητα, όπως λένε, αγάπη για την πόλη, σχέδιο και όραμα. Τότε οι Λιουπολίτες, αλλά μόνο αυτοί, προσέξτε, απέναντι στους Μπραχαμιώτες, στους Αργυροπολίτες, ξέρω εγώ, ή αν θέλετε, σε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους, θα ζήσουν μάλλον στον 7ο ουρανό. Οι παρδαλοί πολιτικοί σχηματισμοί στην πόλη, εν ώψη και των εκλογών, δεν ξαφνιάζουν, θεωρούμε, κανέναν. Επιβεβαιώνουν και στη σύνθεσή τους, και στο λόγο τους, και στην πρακτική τους, την αστική συναντήληψη στα μεγάλα κεντρικά ζητήματα. Μια συναντήληψη που ειδικά στο χώρο των Δήμων, σε αυτό που λέγεται τοπική διοίκηση, είναι χρόνια διακριτή και έχει μετατρέψει τους Δήμους σε φορομπηχτικό μηχανισμό, σε ένα ακόμη φορομπηχτικό μηχανισμό με κύριο στόχο το λαϊκό νοικοκυριό. Μπροστά στις εκλογές δίνονται την αυτοδιοικητική προβιά και προβάλλουν τη μάσκα του ανεξάρτητου. Επιχειρούν με αυτό το κύβδηλο πολιτικό καμουφλάζ να εγκλωβίσουν το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό κάτω από τη σημαία της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να το σύρουν σε άσφαιρα διλήμματα που καμιά σχέση δεν έχουν με τις καθημερινές ανάγκες και αγωνίες τους. Η επιλογή τους δεν να κεντράρουν στα λεγόμενα προβλήματα της πόλης, ούτε άδολη είναι κατά τη γνώμη μας, ούτε αφελής. Στη ζαχαρένια καθημερινότητα που μας σερβίρουν, δεν βρίσκει χώρο να ακουστεί τίποτα για τη φοροεπιδρομή, όπως είπα παραπάνω, των Δήμων που εντείνεται. Και στην πόλη μας ακουμπάει ήδη, μπλοκάροντας το φορολογικό μητρό 1.500 φτωχών νοικοκυριών και έχει αρπάξει τους λογαριασμούς άλλο 200. Δεν παίρνει χώρο τίποτα για τα δημοτικά τέλη και τους φόρους που καλά κρατούν. Δεν μπορεί να ακουστεί τίποτα για τη χρηματοδότηση του κράτους προς τους Δήμους που μειώνεται, γιατί αυξάνεται απλούστατα το χέρι του κράτους στη τσέπη των εργαζόμενων, ανέργων, αδιακρίτως μάλιστα. Δεν υπάρχει θέση, τίποτα και συζήτηση για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που μπαλώνουν στις υπηρεσίες τους Δήμους, οι φτηνοί εργαζόμενοι, οι άνεργοι που έρχονται κατά καιρούς με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και πληρώνονται 4,50. Οι εργολάβοι φυσικά που κάνουν ακόμη πιο αποτελεσματική δουλειά. Δεν αναφέρεται τίποτα για τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους, που έχουν εκτοξευτεί και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραπάνω πραγματικότητα. Δεν βρίσκει θέση φυσικά στην αντιπαράθεση η ανεργία και η μοίρα των ανέργων που στην πόλη μας και στην πόλη μας, αλλά εδώ ξεπερνάει το 18%. Δεν βρίσκει θέση η ζωή και η προοπτική της νεολαίας, που και εδώ η ανεργία ξεπερνά το 38%. Και μάλιστα νεολαία με πολύ περισσότερα προσόντα από τους πατεράδες της, που καλείται όμως να ζήσει χειρότερα από τους παππούδες της. Δεν βρίσκει θέση η ανάγκη υποδομών που την αφορούν για πολιτισμό, δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, αθλητισμό, γιατί δεν είναι πολυτέλεια και ας προσπαθούν να μας πείσουν γι' αυτό. Δεν βρίσκει θέση η φτώχεια που επιμένει παρότι λένε και ό,τι λένε και επικάθεται πάνω από κεφάλια χιλιάδων συμπολιτών μας και συμπολιτών μας μάλλον. 8.500 άνθρωποι στην Λιούπολη, μία μεσοαστική περιοχή όπως λέω, 8.500 αναζήτησαν να ακουμπήσουν στα ψίχουλα του λεγόμενου εισοδήματος αλληλεγγύης. Είναι αυτοί που ζούνε στο μερικό μεροκάματο, στη μερική δουλειά, στη μερική ζωή και στη σακούλα του κοινωνικού παντοπολίου. Δεν βρίσκουν χώρο να ακουστούν οι ανατροπές στην υγεία που έρχονται και ντύνονται.
το φάρμακο που είναι ακριβό εμπόρευμα για τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο. Το ΙΚΑ στην περιοχή μας, που αλλάζει πολλές ταμπέλες και έχει αλλάξει την αλήθεια. Αλλά παραμένει, δεν γίνεται ποτέ κέντρο υγείας, ούτε θα γίνει ποτέ με αυτή την πολιτική. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στις ανατροπές στην εκπαίδευση, στο λύκειο που πέρασε πρόσφατα η κυβέρνηση και που κοιτάν σταθερά στη τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού που δεν μπορεί να πληρώνει για τη μόρφωση των παιδιών του και που διώχνουν από νωρίς τα παιδιά από το σχολείο. Δεν κάνουν καμιά αναφορά στην πρόνοια, στις δομές πρόνοιας που από τη δεκαετία του 90 συρρυκνώνονται και η ανταπόδοση έχει επεράσει ολοταχώς και ανεπίστρεπτα. Το αποτέλεσμα στην πόλη μας είναι η θέση στους παιδικούς σταθμούς σε σχέση με το 2000 να έχουν κατέλθει κατά 70%, παρακαλώ. Να έχουν φυσικά επιβληθεί τροφεία, τα καπί, το γυροκομείο στην πόλη, το βοήθεια στο σπίτι να μένουν καθυλωμένα και χωρίς φυσικά το αναγκαίο προσωπικό. Δεν βρήκαν θέση σε αυτό το προβληματισμό και στην αντιπαράθεση μες στην πόλη ούτε οι τρανταχτές εξελίξεις που προδιαγράφουν τα εμβληματικά επιχειρηματικά σχέδια του Λάτσι στο ελληνικό και στο παράλληλο μέτωπο, που δεν κάνουν μόνο σκόνη το όνειρο του Μητροπολιτικού Πάρκου ανάγκη όλης της Αττικής και των κατοίκων, αλλά και απαγορευτική φυσικά την πρόσβαση στη θάλασσα των λαϊκών εργατικών στρωμάτων, ή αλλιώς, όπως τη λέει η κυρία Δούρου, την Αθηναϊκή Ριβιέρα που ετοιμάζει, αλλά που αποκαλύπτεται από τώρα το ποιον θα αφήσει πίσω ο αρμαγεδόνας των αναπτυξιακών έργων στην περιοχή που κονταρετιοποιούνται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο καλύτερος διακπαιρεωτής. Μα είναι τα εργατικά λαϊκά στρώματα που σπρώχνονται σταθερά εκτός περιοχής, με την άνοδο ήδη των ενοικίων που έχουν απογειωθεί και είναι δυσέβρετα και στην πόλη μας. Τα μικρομάγαζα που θα σαρωθούν από το γιγάντια πολυκαταστήματα που ετοιμάζονται. Γίνεται αποκαλυπτικός και εδώ ο χαρακτήρας της καπιταλιστικής ανάπτυξης που μας φέρνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όπως το αποτυπώνει το μεγαλοπίβολο σχέδιό τους για το καζίνο, τους ουρανοξύστες, ως ένα κτίρια έργα. Είναι ο ημιτός που δεν θα μείνει, είμαστε σίγουροι, αλόβητος από το αναπτυξιακό κουρνιαχτό στην περιοχή. Είναι τα παιδιά μας, η νέα γενιά δηλαδή, που θα καλεστεί ως εργατικό φτηνό δυναμικό να υπηρετήσει την πόλη των φραγκάτων που έρχεται να εδραιωθεί στην περιοχή. Και απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, ο νυν δήμαρχος μας καλεί να παλέψουμε για τη σύραγγα, δηλαδή ο λαός να στηρίξει τις υποδομές που έχει ανάγκη ο Λάτσις για να προχωρήσουν τα επιχειρηματικά σχέδια στην περιοχή. Είναι αυτές οι εξελίξεις που έρχονται να συμπαρασύρουν το χαρακτήρα της δημόσιας γης στην πόλη και την εμπαραγματοποίησή της μέσα από την ΕΤΑΔ και το υπερταμείο. Είναι αυτή η δημόσια γη που περιφρουρήθηκε, όσοι είναι παλιοί το γνωρίζουν πολύ περισσότερο, μέσα από μεγάλους λαϊκούς αγώνες και κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 80 με επικεφαλής τον κομμουνιστή δήμαρχο Δημήτρη Κιντή και την τότε ομάδα των κομμουνιστών στο Δήμο και που σηματοδότησε μια ολόκληρη πάλι στο σύνολο της Αττικής ως πρωτοβουλία των κομμουνιστών στην Αττική, που συγκρούστηκαν με συμφέροντα, καταπατητές, αξιοποίησαν μορφές πάλης συγκρουσιακές και δεν κλείστηκαν ποτέ μα ποτέ στο γράμμα του νόμου, ούτε το προσκύνησαν. Αυτό που έβαλαν μπροστά τους και υπηρέτησαν ήταν οι ανάγκες του λαού και σε αυτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως δίνουν πάντα τα παιδιά του ΚΚΕ. Είναι αυτή η περιουσία που παραδίδεται σήμερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως πρίκα στο υπερταμείο, μαζί μάλιστα με δεκάδες υποδομές στην πόλη.
Δέστε απέναντι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο κατά πάσα πιθανότητα στο επόμενο διάστημα με αυτές τις πολιτικές, με αυτές τις δημοτικές αρχές θα υποδεχτεί νέα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι τις ανάγκες της πόλης. Είναι 10 σχολεία που βρίσκονται σήμερα στο υπερταμείο. Είναι νηπιαγωγεία, είναι παιδική σταθμή, είναι το Μουσείο της Αντίστασης, είναι και άλλες αθλητικές και όχι μόνο υποδομές. Εδώ, σε αυτή τη φάση, εδράζεται και η πολιτική απάτη για την πόλη. Ο πολιτικός κλεβασμός για τους κατοίκους και τις ανάγκες τους, που ξετυλίγεται τον τελευταίο χρόνο με πρωταγωνιστές την νη Δημοτική Αρχή του κυρίου Βαλασόπουλου και τους δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη. Μια επιχείρηση σιωπής και παραπλάνησης που επιχείρησε να περάσει ντε γιούρε και ανώδυνα το ξεπούλημα της δημόσιας γης από το υπερταμείο και ο λαός, όπως είπε και σε μήνα, να γίνει ενοικιαστή στη γη του. Τους το λέμε άλλη μία φορά καθαρά. Ας το γνωρίζουν και αυτοί και οι υπόλοιπες δημοτικές δυνάμεις στην πόλη, ας το γνωρίζει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας για τη δημόσια γη έχει βαθιές ρίζες σε αυτή την πόλη και ας μη διανοούνται ότι θα περάσει χωρίς κόστος το ξεπούλημά της. Κατοχυρώθηκε με αγώνες ως λαϊκή περιουσία και έτσι θα παραμείνει με πρωταγωνιστή και πάλι το λαό και τις ανάγκες του και θα φροντίσουμε εμείς και πάλι γι' αυτό. Το οφείλουμε στη γενιά των κοιτίδων, το οφείλουμε στη νέα γενιά που θα πάρει σκυτάλι και στην πάλι και στους αγώνες. Μια διέξοδος είναι αυτή τη στιγμή εφικτή για τη δημόσια γη. Κυβερνητική ρύθμιση τώρα για την επάνωδό της στο δημόσιο και παραχώρησή της στο Δήμο. Με αποκλειστικό στόχο την κάλυψη των αναγκών της πόλης και των κατοίκων της. Καμία επιχειρηματική δράση. Το απευθύνουμε σε όλους γιατί η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου ακόμη να καθαρογραφεί για να σταλεί στην κυβέρνηση ή να επιδοθεί εκεί που πρέπει. Τους το λέμε και λέμε ξανά τελεία και παύλα. Καλούμε το λαό της πόλης σε αγωνιστική εγρήγορση και να μην εμπιστευτεί με την ψήφο του καμιά από τις παρατάξεις που σταυλίζονται γύρω από τα αστικά κόμματα, άσχετα αν φοράν τη μάσκα σε αυτή τη φάση ή την έχουν πετάξει. Είναι η πολιτική αυτών των κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΙΝΑΛ, που οδηγεί το τσάκισμα της ζωής μας και κατ' επέκταση οδηγεί και το ξεπούλημα της δημόσιας γης και του δημόσιου πλούτου. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η αντιλαϊκή επέλαση στο κέντρο της έχει την κερδοφορία και τον ανταγωνισμό του κεφαλαίου, αλλά και πολλούς παίχτες σε πολλά επίπεδα για να τη διεκπεραιώνουν. Έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τόπιο αστικό κράτος, τους τοπικούς κρατικούς θεσμούς όπως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και φυσικά το σύνολο των αστικών δυνάμεων. Ξεχωρίζει σε αυτή τη φάση ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό του έχουν αποδοθεί άλλωστε τιμές από τον ΣΕΠ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολιτική δύναμη που άδραξε τις λαϊκές ψευδεστήσεις για να μπαζώσει τις όποιες ρογμές εμφανίστηκαν στο αστικό σύστημα μέσα στη δίνη της κρίσης. Η δύναμη που πήρε τη σκυτάλη της αστικής διακυβέρνησης για να ξαναστήσει στα πόδια του το λαβωμένο από την κρίση αστικό σχέδιο ανάπτυξης, που ξέπλυνε τα παλιά αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών. Ως μια τέτοια αστική δύναμη, στο χώρο της τοπικής διοίκησης, στο χώρο των Δήμων και των Περιφερειών, δεν θα μπορούσε παρά να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησαν οι άλλοι. Να γιατί ο κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ κούμπωσε μια χαρά με τον καλλικράτη του ΠΑΣΟΚ και βρήκε τη συνένεση του συνόλου των αστικών κομμάτων και των στελεχών τους στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Μια συνένεση που 25 χρόνια τώρα
έχει κορμό της την προώθηση της επιχειρηματικότητας των Δήμων, την ανταπόδοση, την ανάδειξή τους σε ένα ακόμη μηχανισμό φοροεπιδρομής για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αποδείχτηκε στην πράξη και στη ζωή των εργατικών λαϊκών δυνάμεων ότι μέσω των νέων τοπικών και περιφερειακών δομών, με το ρόλο και τις αρμοδιότητες που πήραν όλα αυτά τα χρόνια, άδραξαν μεγαλύτερες δυνατότητες δράσης οι επιχειρήσεις. Άδειασε η τσέπη και το εισόδημα των εργαζόμενων και των φτωχών επαγγελματιών και αγροτών, ανατράπηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών αρχών, εκτός του ΚΚΕ και των 5 Δήμων που είχε στην ευθύνη του όλα αυτά τα χρόνια, διαχειρίστηκαν με πλήρη σύμπνοια την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Είναι όλοι αυτοί που μέσα στην κρίση, στο τοπικό επίπεδο, πρόβαλαν το επιχείρημα της χρεοκοπίας της χώρας, για να στηρίξουν βέβαια συντεταγμένα τη χρεοκοπία του εργαζόμενου λαού. Τώρα δες τους ξανά. Εμφανίζονται με το επιχείρημα της εθνικής ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, που έχει φυσικά ως δεδομένο τη συνέχεια της συντριβής των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, αλλά και την εξοικείωση που έχουν φροντίσει και αυτοί του λαού με τη φτώχεια, την ανεργία, την εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών του αθλητισμού, του πολιτισμού. Μια πραγματικότητα που τη γνωρίζουν από πρώτο χέρι οι εργαζόμενοι στους Δήμους, τα λαϊκά νοικοκυριά σε πόλεις και χωριά, που μέρος τους έχει ήδη μπει στο στόχατρο και αυτό της εφορίας και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για τα οφειλόμενα στο Δήμο. Κάνοντας και έτσι φανερό ότι οι αναφορές του τύπου «η αυτοδιοίκηση είναι μοχλός ανάπτυξης» που ακούμε από κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ Πασόκ, τους αιρετούς τους, δεν ακουμπά φυσικά ούτε τις λαϊκές ανάγκες, ούτε τις λαϊκές αγωνίες. Αφορά το πιο συνεκτικό δέσιμο των Δήμων και των Περιφερειών με την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την παράδοση πόρων, υποδομών και φυσικά φτηνής εργατικής δύναμης για την κερδοφορία τους. Εν κατακλείδη, οι αναδιαρθρώσεις σε περιφέρειες και δήμους καμιά σχέση δεν έχουν με καλύτερες υπηρεσίες ή με την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως λένε τα αστικά κόμματα και οι δυνάμεις τους στο τοπικό επίπεδο. Αφορά σε αναγκαίους για το σύστημα εξυγχρονισμούς που έχουν δοκιμαστεί ήδη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, αλλά και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη και είναι εχθρικές για το λαό. Το κράτος και οι θεσμοί του, οι τοπικοί, ούτε ουδέτεροι είναι, ούτε θα γίνουν ποτέ. Είναι και παραμένουν μηχανισμοί με κύριο μέτωπό τους την εναντίωση στις λαϊκές ανάγκες και διεκδικήσεις. Να και η ανάγκη που κατά καιρούς εμφανίζεται και τα πολλά φλήνα φήματα περί αποκέντρωσης, αυτοτέλειας, λαϊκής συμμετοχής που ακούμε συχνά πυκνά από το στόμα τους. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ, το κόμμα μας, δικαιώθηκε με τη θέση που χρόνια προβάλλει ότι η μεγάλη, αν όχι συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών προβλημάτων είναι απόρρια της γενικής πολιτικής. Ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν φιλολαϊκές τοπικές νησίδες, αντιμετώπιση τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων όσο υπάρχει βάρβαρη αντιλαϊκή κεντρική πολιτική. Σήμερα όλοι έχουμε πλέον πλούσια πείρα. Να γιατί η μάχη των τοπικών περιφερειακών εκλογών παίρνει από τα ίδια τα πράγματα γενικό χαρακτήρα πολιτικής αναμέτρησης. Το δίλημα ανάπτυξη για το λαό ή ανάπτυξη για τα μονοπόλια είναι και εδώ το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της αντιπαράθεσης. Ως λαϊκή συσπήρωση, το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται και υποστηρίζεται από το ΚΚΕ, φιλοδοξούμε με την καθημερινή δράση μας να ενισχύσουμε τη δύναμη και την προοπτική του λαϊκού παράγοντα. Από όποια θέση και αν βρεθούμε. Αυτό κάναμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σε αυτό, αν θέλετε, θα απολογηθούμε μόνο στο λαό και στην εργατική τάξη.
Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυναμική της λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι σε κάθε εκδοχής αντιλαϊκής πολιτικής, κυβερνήσεων, περιφερειαρχών. Αυτή η δυναμική θέλουμε και επιδιώκουμε να ενισχυθεί με τη λαϊκή ψήφο στις επόμενες εκλογές. Γιατί το θέμα είναι απέναντι στο λαό να στέκει ένα σταθές πολιτικό σύστημα, μια αδύνατη κυβέρνηση με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί πραγματικά να φέρει και κατακτήσεις προσωρινές για το λαό, ώστε να ανοίξει ο δρόμος ακόμη πιο αποφασιστικά προς τα μπροστά. Αυτή τη δυναμική σας καλούμε να στηρίξουμε. Ισχυρό κουκουέ παντού, από κούμπι και δύναμη του λαού. Και τέλος, επειδή τις επόμενες μέρες τα διλήμματα θα ενταθούν και οι λογείς ψήθυροι έχουν ήδη φανεί στην πόλη μας, θέλουμε να πούμε δύο κουβέντες. Και ειδικά απέναντι στα λεβεντόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται, μάθανε πολύ καλά τα πασόκικα κόλπα. Τους λέμε το εξής. Να μαζέψουν τους ανθρώπους που βάζουν στην πόλη και διαδίδουν ότι το κουκουέ τάχα στηρίζει Κοκοτίνη, γιατί του λείπουν κάποιοι ψήφοι από το δεύτερο γύρο και το κουκουέ έτσι κι αλλιώς, όπως λένε, δεν μπαίνει. Να τους ενημερώσουμε να τα μετρήσουν, γιατί τους λείπουν πολύ περισσότερους από ό,τι φαντάζονται. Κι ας αρκεστούν, τους συμβουλεύουμε, στο αγκυροβόλι της αγκαλιάς του παλιού σοσιαλδημοκράτη και γνώστη των πραγμάτων κυρίου Βαλασόπουλου, νυν δημάρχου. Και θα τους πούμε και κάτι ακόμη για να το καταλάβουν και από εδώ. Το κουκουέ τους αποκάλυπτε ως κάλπικη αριστερά, τότε ακόμη που έσκυζαν τα μνημόνια και τους πίστευε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας. Σήμερα που έχουν καταγραφεί πια στη λαϊκή συνείδηση και στη συνείδηση των αριστερών ως νατοϊκή αριστερά και ως το άγος της πολιτικής κολοτούμπας, ας μην τρίβονται στην κλίτσα του τσοπάνη. Το ξέρουν ότι το κουκουέ στην Ηλιούπολη έχει βαθιές ρίζες και αυτό φοβούνται. Φοβούνται του λαό, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους αριστερούς και ριζοσπάστες που επιμένουν και στο όνειρο, γιατί επιμένουν να στηρίζουν το δίκιο του κτίστα αυτού του τόπου, το δίκιο του λαού μας. Γι' αυτό και μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά το ενισχυμένο κουκουέ και στο Δήμο. Να ανοίξει τον ορίζοντα για την πραγματική ανατροπή στην εξουσία και την κοινωνία, για να ακουμπήσει τη δύναμή του, την ψήφο που θα δώσει ο λαός ως δύναμη για την οργάνωση του κινήματος, για την οργάνωση και την ισχυροποίηση της λαϊκής αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ.